Ζήτησα σήμερα, παρότι το αρνήθηκε, το ζήτησα όμως επίμονα, θέλω να το πω αυτό, για να το διευκρινίσω, από τον κύριο Κοκοτσάκη να είναι κοντά μας για ένα σύντομο σχόλιο μετά τα όσα έχουν διαδραματιστεί από την Παρασκευή και μετά. Διότι θέλω να το πω αυτό. Εντάξει, η δουλειά που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης, ο κύριος Παπαδάκης και άλλοι, εντάξει, τα στοιχεία που συνέλεξαν. Παρατηρώ όμως μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι, μεν αναπαραγωγή, αλλά και κοπτοραπτική και πολιτικά παιχνίδια. Οι εμπειρογνώμονες δεν παίζουν έτσι. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Κατέθεσαν τεχνική έκθεση και συμπληρωματική αυτής με συγκλονιστικά στοιχεία στην ανάκριση. Προς συνδρομή και αρρωγή. Αυτό τους ενδιαφέρει. Να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα και να φωτιστούν πτυχές, έστω και με ένα χρόνο, που δεν έχουν φωτιστεί. Δεν το κάνουν για λογαριασμό κανένας άλλου, παρά για λογαριασμό του συλλόγου και των συγγενών, των θυμάτων και των τραυματιών των τεμπών. Καλημέρα, κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Κοκοτσάκη, αν αποπληθωρήσουμε λίγο την κατάσταση, τι πρέπει να κρατήσουμε μετά την Παρασκευή? Διότι ένα είναι βεβαίως αυτό το συγκλονιστικό βίντεο καρέ-καρέ. Ένα δεύτερο είναι το βαγόνι το επιπλέον. Ένα τρίτο είναι η αμφιθυμία των αρχών και η σπουδή να φύγουν τα βαγόνια της εμπορικής. Τα ίξα φίξης των αρμόδιων υπηρεσιών. Εσείς τι είχετε κρατήσει τελικά από όλο αυτό? Κοιτάξτε, παρατηρώ, προσπάθησα βέβαια να ξεφύγω λίγο από αυτά. Γιατί καταλαβαίνετε, υπάρχει και το ψυχολογικό θέμα. Αλλά όσο και να θέλει κανείς, δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτό. Παρατήρησα βέβαια ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου. Και αυτό είναι και το παρήγορο, είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα είναι και πάλι σίγουρο ότι εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε, θα γίνουν και παιχνίδια. Και για την κοπτοραπτική που λέτε και για άλλα. Αυτό που θα ήθελα να πω και σε εσάς, ότι η διαφορά η δική μας είναι τον κάθε έναν ο οποίος μπορεί να βγαίνει, να δηλώνει ειδικός ή να λέει τη γνώμη του. Είναι ότι εμείς υπογράφουμε αυτά που λέμε και τα καταθέτουμε προς θεμακτικές αρχές προς απόδειξη ή προς βοήθεια. Γιατί η έρευνα είναι μια αποδεικτή διαδικασία. Είναι μια επίπονη δουλειά και να σας ενημερώσω ότι δεν σταμάτησε. Συνεχίζεται την κατοχή μας, έχουμε πλέον και τα αυθεντικά βίντεο. Α, ήρθανε τα αυθεντικά βίντεο στα χέρια σας? Δεν ήρθανε από την οδό που περιμέναμε να έρθουν, αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Ξέρετε. Μάλιστα. Φυσικά δεν μπορεί να τα πάρει κανείς. Τα παίρνει έτσι κι αλλιώς από γύρω-γύρω. Εξαιρετικό αυτό που λέτε. Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και προωθεί και περισσότερο την έρευνα. Ναι, γιατί είναι από άλλη κάμερα, από λήψη άλλης κάμερας, από την αντίθετη πλευρά. Και να το πω ευτυχώς, δυστυχώς, επιβεβαιώνει και δείχνει και πολύ περισσότερα πράγματα. Άρα ενισχύεται η άποψη του τι, με βάση αυτό που παρουσιάστηκε την Παρασκευή, του τι έχει συμβεί εδώ, μετά τη σύγκρουση πάνω στην ίδια γραμμή της επιβατικής και της εμπορικής, που είναι η βασική αιτία. Ενισχύεται η άποψη για το μετά? Σε μέγιστο βαθμό. Σε μέγιστο βαθμό. Δυστυχώς. Και είναι μια απογυμνήματια, χωρίς επεξεργασία. Δηλαδή αυτό που πιθανόν οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους από τον πρώτο μήνα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έτσι φαντάζομαι. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, κύριε Κοκοτσάκη, τι είναι αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από τα στοιχεία? Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι η χαρακτηριστική αδράνεια των ανθρώπων οι οποίοι είχαν τον έλεγχο. Θα έπρεπε να έχουν τον έλεγχο. Για τη συλλογή, την προστασία, τα έχουμε πει αυτά, να μην τα λέμε συνεχώς. Έτσι χάθηκε, πέραν του χρόνου, χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Αυτά δεν ανακτούνται. Είτε κυρίως στο πεδίο. Δηλαδή, αν αναζητούμε κάτι το οποίο εκτινάχθηκε, αυτό θα έπρεπε να έχει συλλεγεί. Προφανώς παχτώθηκε. Γιατί όταν αναζητάς αποδείξεις εκρήξεων, δεν φαντάζεται κάποιος ότι τα κομμάτια που είναι σε μια έκρηξη θα είναι μεγάλα, θα είναι μικρά. Και μόνο ένας ειδικός μπορεί να τα ανοιχνεύσει στο πεδίο. Εάν θυμηθούμε το αεροπορικό δυστύχημα Ήλιο στην Ελλάδα, έγινε και αυτό. Εκεί είχε μια καταπληκτική διαχείριση. Τρεις μήνες ήταν φυλαγμένος ο χώρος με σκοπιά. Και έδωσαν αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα που τότε έδωσε φώτα σε πολλές αρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού για τη μεθοδικότητα με την οποία είχε εργαστεί ο τότε και συγχωρεμένος πέθυνος. Δυστυχώς στην Ελλάδα όμως μετά από τόσα χρόνια
20 νομίζω, έγινε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό με εντυπωσιάζει. Και σε δεύτερο βαθμό είναι το πόσα πράγματα μπορεί να κάνει η τεχνολογία. Την έζησα από κοντά με τη συμμετοχή του καταπληκτικού ανθρώπου και επιστήμονα του κυρίου Παπαδάκη. Του κυρίου Παπαδάκη στο Χιούστον. Από αυτό το βίντεο είναι προφανές ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία έχει συμβεί και κάτι ακόμη πολύ σοβαρό. Και αυτό το αντικείμενο που όλοι είδαν και κατάλαβαν την Παρασκευή να υπερρύπταται ενδέχεται να είναι τμήμα κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχείας όπως έσκασε, για να το πω απλά και λαϊκά. Στις πρώτες στιγμές που επεξεργαζόμαστε τώρα τα νεότερα στιγμιότυπα που έχουμε, αυτό είναι πολύ περισσότερα του ενός, ενώ τα αντικείμενα. Αλλά η συγκεκριμένη κάμερα που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο ήταν σε τέτοια θέση που μόνο με αυτού ίδιου την επεξεργασία θα μπορούσαμε να το έχουμε δει. Αλλά στην άλλη που έχουμε τώρα φαίνονται όχι ένα, πάμπολα. Και αυτό στην έκρηξη εξετάζεται, ήταν αυτό που θα μπορούσε να εκτιναχθεί. Στην έκρηξη εκτινάσσεται το κοντινότερο, το σημείο που υπάρχει το εκρηκτικό μείγμα ή υλικό. Αυτό το κοντινότερο τι μπορεί να είναι, αφού οι μηχανές ήταν εκεί, τα βαγόνια ενώ τις επιβατικές τα βρήκαμε, κάτι άλλο θα το βρεις. Και αυτό είναι που ψάχνουμε. Γι' αυτό και έχουμε ενδιασμούς και δεν συμφωνούμε και βρίσκουμε αυτές τις ανομοιότητες μεταξύ των περιγραφωμένων και των ευρημάτων σε σχέση με τον αριθμό βαγονιών. 13 ή 14, μάλιστα. Και κυβωτίων. Μάλιστα. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, με βάση και το νέο υλικό που λάβατε πλέον, έχετε εδραία την άποψη του τι έχει συμβεί μετά τη σύγκρουση σε βαγόνια της εμπορικής που προκάλεσαν περαιτέρω πυρκαγιά και στην επιβατική. Σωστά. Χρησιμοποιούμε δύο πράγματα. Τη λογική, την τέχνη και την επιστήμη και την εμπειρία. Όλα εδώ συναντούνται σε ένα σημείο. Ότι ένα υλικό, μια ουσία, ένα υγρό, ένα αέριο εξαερώνεται ξαφνικά στον αέρα και εξαερώνεται σε με τέτοια ορμή και ταχύτητα που προλαμβάνει όλες τις άλλες κινήσεις που βλέπουμε στο καρέ του βίντεο. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι είναι στο 1/10 οι κινήσεις μας, του χιλιοστού του δευτερολέπτου, μπορείτε να φανταστείτε με τι μεγάλη ταχύτητα εξαερώθηκε αυτό το υλικό. Κανένα άλλο υλικό δεν συνάδει από αυτού του υλικού στην κίνηση, παρά μόνο με τα πτυτικά υλικά και ιδιαίτερα αυτό που βρέθηκε στα δείγματα. Όταν λοιπόν βρίσκεις στα δείγματα και 7 μήνες μετά, αυτό που ξαναβρίσκεις ένα μήνα μετά, πού πάει το μυαλό σου αναγκαστικά? Να το διερευνήσεις. Το ψάχνεις πολύ περισσότερο. Δεν μπορεί να συνάδει με άλλου είδους υλικό. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η εκτείναξη. Δίδυχρη αποδείξεων όταν το βλέπεις και γραμμένο στα διάπλακιά στα επίσημες αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Στις επίσημες αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, οποίες παρουσιάσατε την Παρασκευή και ήταν σοκ και αυτές, διότι αναφερόντουσαν με την κωδική ονομασία του ξυλολίου. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σας οδήγησε ως ανάγκη μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνετε αυτή την επισήμανση ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά εμείς αυτό που λέμε δεν είναι ότι θέλουμε. Το έχουμε υπογράψει και το έχουμε καταθέσει σε ανακριτικές αρχές. Γιατί φτάσατε σε αυτό το σημείο? Να σας το εξηγήσω, είναι πολύ απλό. Καταρχήν, πιθανόν να θυχθεί αυτός ο οποίος πιστεύει ότι από αυτή τη δήλωσή μου θίγεται. Δεν έχει στόχο κανένα συγκεκριμένο. Ο σκοπός της δήλωσής μου είναι καταρχήν από ό,τι ακριβώς κάνουμε εμείς, για να μην συμπεριληφθούμε στον πολιτικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, δεν ψάχνουμε για το πεντάλεπτο της δημοσιότητας. Εμάς μας ενδιαφέρει να προσκομίσουμε στοιχεία κυρίως αυτών που ενεργεί την ανάκριση με πολύ μεγάλο σεβασμό στο έργο του. Γι' αυτό και η όποια συμμετοχή μας είναι μέσω των εντολέων μας. Επειδή όμως η δουλειά που κάνουμε είναι δουλειά πολλών ωρών, πάρα πολλών ωρών και ημερών, θα σκεφτείτε μόνο ότι έχουμε διαφορά 8 ωρών και μοιραζόμαστε τη διαφορά. Δηλαδή κάποιος να κοιμάται 4 ώρες λιγότερο. Αυτό εννοώ. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα όμως δεν μπορεί να αναλυθεί από ένα σχολιασμό 30 δευτερολέπτων. Γιατί από κάτω να υπάρχει ένας άξιος έβασος, όποιος είναι αυτός, και να το εξηγεί.
Ο μόνος που μπορεί αυθεντικά να το εξηγήσει είναι αυτός ο οποίος το επιμελήθηκε. Ο οποίος πιθανόν να μην ζητάει τη δημοσιότητα. Αυτό προσπαθώ να πω. Μάλιστα. Αυτό να το ρωτήσουν σε μένα. Η παράκλησή μου είναι ότι δεν θέλουμε να τύχουμε της πολιτικής του πολιτικού ανταγωνισμού. Δεν θέλουμε να μας βάζουν στο στόμα τους και να μας επικαλούνται για δικούς τους σκοπούς. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Εσείς θέλετε ξερά τα γεγονότα και θέλω να πω, να το πω εγώ, να το καταθέσω εγώ ως εμπειρία, τι τράβηξα για να πιστείτε κι εσείς και ο κύριος Παπαδάκης να βγείτε λίγες ώρες μετά την κατάσταση των ανακριτή για να πείτε αναλυτικά και στεγνά ψυχρά αυτά που βρήκατε. Ναι, κύριε Γιώργο, γιατί θέλαμε πιο μπροστά να τα πούμε στον κύριο Εισαγγελέα, στον κύριο ανακριτή. Σε αυτόν πρέπει να το πούμε, σε αυτόν πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά καμιά φορά, όπως λέτε και εσείς, ότι η δημοσιότητα, όπως το λέτε, αυτό που είναι ατάκα τη χαρακτηριστική, δεν ξέρω, κάπως την λέτε, δεν τη θυμάμαι, ότι προσφέρει, εν πάση περιπτώσει, η δημοσιότητα πολλές φορές προσφέρει πολλά πράγματα, γι' αυτό και δεχτήκαμε, γιατί αφού πήραμε την άδεια των εντολέων μας, είναι επιτακτική ανάγκη να φωτιστεί αυτό το πράγμα. Να μην φωτίζεται μόνο το βίντεο από την έκρηξη, να φωτίζεται και η άλλη. Το βίντεο που, όπως πολύ σωστά επισημάνατε την Παρασκευή, την ώρα που βλέπουμε εμείς καρέ-καρέ, εκείνη την ώρα κάποιοι πεθαίνουν. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ξέρετε γιατί... κάτι, είναι εκεί που έσπασε ο κύριος Παπαδάκης και μας συγκίνησε όλους. Εμείς στη διάρκεια της επεξεργασίας το ζήσαμε κομμάτι-κομμάτι αυτό. Και το λέω με πόνο ψυχής. Μπορούν άραγε αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν αβίαστα και λένε ένα σωρό, δεν ξέρω τι λένε. Τα διαβάζω κι εγώ και τα ακούω. Και είμαι πολύ θυμωμένος. Μιλάμε για 57 ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν και των οποίων το θάνατο βλέπουμε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιους αλληλείς και κοπτοραπτικής, όπως είπατε προηγουμένως. Δεν είναι κατά πόσο μας βολεύει. Η αλήθεια δεν μπορεί να είναι προϊόν μοντάζ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς και τον κύριο Παπαδάκη και όλους τους άλλους για ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Και συμπαθάτε με για το συνέστημα, αλλά μου βγαίνει νευριασμένα με πίκρα. Ναι, λογικό είναι. Λογικό είναι. Αλλά όπως είπατε, στην Ελλάδα ζούμε. Αναμενόμενο. Να είστε καλά.